Αρκαδία 938. Στο πρώτο μεγάλο καθεστώς στην Βουλή, με τον υποψήφιο βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ και στο κύριο Στεφανόπουλου, τον οποίο θέλουμε να ευχαριστήσουμε για την τιμή μας και να μας παραδοθεί τη συνέντευξη. Ελπίζουμε να σας αρέσει ο χώρος, κύριε Πουλογλου. Είναι πολύ χαρακτηριστικό να σας πω. Είναι πολύ, πάρα πολύ ωραίος χώρος. Ως σκηνοθέτης θα μπορούσα να γυρίζω 5 ταινίες μέσα. Πολύ ενδιαφέρον αυτό. Να πούμε ότι πέτυχε διάθεση του κόσμου, γιατί δεν έγινε στην Ελλάδα. Έχει και κινηματογραφικέ και ντοκιμαντέρ. Και επειδή είπαμε ντοκιμαντέρ, να πάμε κατευθείαν τώρα σε ένα θέμα το οποίο έχετε ασχοληθεί και στο παρελθόν. Και επειδή είναι πολύ σημαντικό για τι εκλογέ, αυτό που θέλει στην ουσία, το προσφυγικό. Το οποίο για πολλού είναι καθοριστικό για το να πάνε ευρωπαϊκά, δεν μιλάμε. Όπως ξέρετε, οι πολιτικές σας πολύ καλή μας προσεκτικού, αυτής είναι η και η υποψηφιότητα, χρησιμοποιείται σε πρόβλημα αυτό από διάφορους και αυτοί θέλουν να προκαλέσουν μια ουσιαστικά απορρίθμιση της πορείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Θεωρείτε λοιπόν ότι υπάρχει πιθανότητα να οδηγηθούμε σε μια πολύ δυσάρεστη εξέλιξη μετά την 26η Μαΐου? Ναι, υπάρχει σοβαρή περίπτωση να ανέβει η ακροδεξιά, η οποία ακροδεξιά έχει γιγαντωθεί αξιοποιώντας το προσφυγικό. Το προσφυγικό είναι, καταρχήν, η Ευρώπη δεν έχει προσφυγικό. Ένα εκατομμύριο προσφύγες θα μπορούσαμε άνετα να ενσωματωθούν σε 500 εκατομμύρια πληθυσμού. Ναι, η Τουρκία έχει 3,5 εκατομμύρια. Ο Λίβανος έχει πρόβλημα προσφυγικό γιατί το έντρο του πληθυσμού είναι πιο πρόσφυγο. Αλλά εδώ η Ελλάδα, τη δεκαετία του 90, απορρόφησε 1 εκατομμύριο Αλβανών και Βορειοϊπηρωτών. Επομένως δεν είναι αυτό το πρόβλημα. Γιατί η Ευρώπη έχει πρόβλημα αξιών. Έχει πρόβλημα αξιών. Δεν έχουν υποχωρήσει πια αυτές οι αρχές της αλληλεγγύης, ότι μια χώρα δεν είναι μόνο ότι παίρνει επιτόμα επιδοτήσεις, αλλά επίσης ότι συνεισφέρει κάτι. Έχει χαθεί αυτό το... Γιατί έχει χαθεί? Διότι έχουν απομακρυνθεί πολίτες από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί έχουν απομακρυνθεί πολίτες? Διότι έχουν επιβληθεί πολιτικές λιτότητες που έχουν κάνει τους πολλούς φτωχότερους. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα. Αυτή τη στιγμή στην Ευρωπαϊκή Ένωση υπάρχουν 700.000 άστεγοι. 700.000 άστεγοι. Είναι 70% περισσότερο από όταν ήταν από 10 χρόνια. Δηλαδή, μέσα σε όλη η κρίση οικονομική, την οποία δημιούργησε ο καπιταλισμός καζίνο, που φτιάξει το 1% ή πολύ πλούσιοι, φορτώθηκε στους πιο αδύναμους. Άρα ουσιαστικά λέτε ότι από τη μία ύφεση και από την άλλη, προφανώς και η ανισότητα που μεγενθύνεται οδηγεί τους πολίτες εναντίον ουσιαστικά ή και εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης της λογικής. Τους κάνει ευρωσκεπτικιστές. Δεύτερον, τους αποδιώχνει από τα πολιτικά κόμματα που έχουν επιβάλει αυτές τις πολιτικές. Άρα δημιουργείται μια συστημική κρίση του πολιτικού συστήματος, την οποία εκμεταλλεύεται η ακροδεξιά ερχόμενη και λέγοντας, εγώ ξέρω τι φταίει. Δεν είναι οι πρόσφυγες. Κύριε Κουλούγλου, αλλά βλέπω παράλληλα ότι και σε κάποιες χώρες οι οποίες έχουν ευνοηθεί τα μάλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις επιδότησεις, γιατί είναι καινούργιες, σε εισαγωγικά που μπει τώρα, τελευταία χρόνια, και είναι πολύ δυνατές, όπως είναι η Πολωνία. Εκεί βλέπετε συγκεκριμένους ιστορικούς λόγους που οδηγείται η Πολωνία προς την ακροδεξιά, γιατί κατά τα άλλα η Πολωνία πηγαίνει πάρα πολύ καλά. Βλέπω δύο λόγους. Έναν κοινωνικό-ψυχολογικό και έναν ιστορικό. Ο ιστορικός λόγος είναι ότι η Πολωνία έχει περάσει τα πάντενα και περνώντας από τη Γερμανία στη Ρωσία, τα σύνορα της Πολωνίας πηγαίναν έτσι και έτσι. Και αυτό έχει δημιουργήσει την ανάγκη ενός προσδιορισμού μιας εθνικής ταυτότητας. Και σε αυτό το περιβάλλον, μετά την πτώση του κομμουνισμού και την αποχώρηση της Πολωνίας από το σύμφωνο της Βαρσοβίας. Αναπολέοντας έλεγε ότι η Πολωνία είναι πρόβλημα να υπάρχει, πρέπει να μην υπάρχει, γιατί είναι έθνος, δεν είναι κλπ. Αυτό συνεχίστηκε όταν εκτεθήκε και το δεύτερο παγκόσμιο,
Και τώρα έχουμε βέβαια τη, ουσιαστικά το φόβο των Ρώσων από την μία και των Γερμανών από την άλλη που είναι πιο κολοσσοί, ας πούμε. Ναι, ακριβώς. Και δεν έχουν κάτι κάνουν κάθε τόσο σάντουιτς, ας πούμε. Ναι, βέβαια. Τώρα, αυτό τι δημιουργεί, αυτό το ιστορικό, ιστορικό γεγονός και η γεωπολιτική θέση της Ρωσίας δημιουργούν ένα τέτοιο περιβάλλον όπου είναι εύκολο να επικρατήσουν δυνάμεις που λένε ας χρησιμοποιούμε στον εαυτό μας. Δηλαδή, οι Πολωνοί πάνω απ' όλα. Το άλλο πρόβλημα που παίζει σε αυτή τη στάση που έχει και η Πολωνία και η Ουγγαρία. Γιατί και η Ουγγαρία αντιμετωπίζει αντίστοιχα προβλήματα ταυτότητας, ιστορικά. Υπάρχει ένας παράγοντας του φόβου. Ο φόβος είναι κάτι το οποίο εκμεταλλεύεται πάρα πολύ εμπορικά. Και έχει παίξει πάρα πολύ στο φόβο και με τους πρόσφυγες. Δηλαδή, στην Ουγγαρία δεν υπάρχει ούτε ένας πρόσφυγες. Αλλά η προεκλογική εκστρατεία γίνεται πάνω στο φόβο των προσφύγων. Είναι τέτοιο. Ωραία, πάμε τώρα στα πάλι στα ευρωπαϊκά μέλη, αλλά πάμε τώρα στον Νότο. Σε εμάς και στον υπόλοιπο κόσμο, ο οποίος έχει τα προβλήματα τα οικονομικά πάλι, επανήλθαν λόγω της ύφεσης, λόγω των ιδιαιτεροτήτων, λόγω εν μέρη του προσφυγικού. Κατά τα άλλα, έχετε δίκιο που λέτε, αν πάρουν αριθμούς, προφανώς δεν θα έπρεπε να υπάρχει πρόβλημα, προβάλλεται κτλ. Πώς βλέπετε την ελληνική κοινή γνώμη και γενικά τον Έλληνα σε σχέση με την Ένωση αυτή τη στιγμή? Θεωρητικά βέβαια υποτίθεται ότι σχεδόν όλο το πολιτικό σύστημα είναι ευρωπαϊκό. Βλέπετε όμως από κάτω να μην είναι έτσι ακριβώς τα πράγματα? Ναι, βλέπω ότι δεν... βλέπω ότι υπάρχει ένα σκεπτικισμός απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Φυσικά ιστορικά η Ελλάδα, οι Έλληνες, ήταν πάντα, επειδή ήταν ανάμεσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και στην Ευρώπη, θέλανε πάντα να γίνουν Ευρωπαίοι. Αυτό παίζει ένα πολύ μεγάλο ρόλο. Έτσι, ό,τι και να μας κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, νομίζω ότι επιμένουμε. Τώρα, βεβαίως, το ποσοστό έχει αυξηθεί των σκεπτικιστών μετά από αυτά που πέρασε η χώρα με τα μνημόνια, τις επιβολές αυτών των πολιτικών που κατέστρεψαν πολλές ζωές και όλα αυτά. Αλλά παρόλα αυτά, εξακολουθεί και υπάρχει. Αλλά νομίζω ότι υποχωρεί ο φιλοευρωπαϊσμός. Θα σας δώσω ένα παράδειγμα από την πολιτική. Η Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία πριν από... λέει ότι είναι φιλοευρωπαϊκό κόμμα, αλλά μας έβαλε στην Ελλάδα. Λοιπόν, πριν από δύο μήνες είπε ότι αυτές τις εκλογές θα τις κάνουμε δημοψήφισμα για να πέσει η κυβέρνηση. Άρα έφυγε τελείως το ευρωπαϊκό στοιχείο. Εσωτερικό. Και πήγε στο εσωτερικό. Το άλλο που είπε, λέει η Νέα Δημοκρατία για τη Συμφωνία των Πρεσπών, ότι η κυβέρνηση αντάλλαξε τη Συμφωνία των Πρεσπών με τα... Μη μειώσεις, μη περαιτέρω συμφωνία. Αυτό λέει πώς έγινε πρακτικά. Πήγε ο Τσίπρας σε ένα υπόγειο μαζί με τη Μέρκελ και τον Γιούγκερ. Σε υπόγειο. Ξέρω, κάπου. Κάπου, λίγα μυστικά, ας πούμε. Και συνομωτήσανε, επιβάλλοντας σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μια συμφωνία επαχθή, ας πούμε. Όπως λέει, μια συμφωνία που την ικανοποίησε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό σε σχέση με τα όσα χρόνια έχασε εισαγωγικά αυτό να ψυχεί. Χωρίς λόγο ουσιαστικά. Καλά, δεν το συζητάω. Αυτή είναι η καλύτερη συμφωνία που θα μπορούσε ποτέ να γίνει. Βέβαια, να πούμε ότι οι συμφωνίες κρίνονται από την πορεία τους και την ιστορική τους ανάλυση. Αλλά οπωσδήποτε σε πρώτη φάση δεν νομίζω ότι θα μπορούσε αυτή τη συμφωνία να την πάρουμε ούτε όταν πρωτοάρχισε το πρόβλημα με την διάλυση που δεν ήταν. Είχαμε καλύτερα διαπραγματευτικά όπλα, αυτό εννοώ. Όχι, όχι. Είναι για μας, για την Ελλάδα, είναι μια συμφωνία που απορώ πως την δέχτηκαν οι τύποι. Δηλαδή, οριακά την δέχτηκαν. Τέλος πάντων. Τι λέω τώρα. Εγώ λέω ότι εξής, γυρνώντας πίσω. Η Νέα Δημοκρατία λέει λοιπόν ότι αυτή τη συμφωνία που παρουσιάζει ως επαρκτή και ένας κόσμος πιστεύει ότι είναι καλή συμφωνία, είναι προοδευτική και όλα. Λέει ότι αυτό το πράγμα το έκανε η Ευρώπη. Είναι αυτό το φιλοευρωπαϊκό πολιτική. Είναι αυτό θέση κόμματος που λέει που είναι φιλοευρωπαϊκό. Δεν θεωρείτε ότι η Νέα Δημοκρατία έχει μια κλασική διγλωσία. Δηλαδή, εκτός με το Λαϊκό Κόμμα, που η Νέα Δημοκρατία είναι το αδερφό. Είναι μέσα από το Λαϊκό Κόμμα, υποστηρίζει τον κύριο Βέμπερ, το πολύ καλά κάνει. Και μόνο καλό, όπως το
δεν έχετε την αίσθηση ότι άλλα λέει ο κ. Μητσοτάκης στο Λαϊκό Κόμμα και άλλα λέει εδώ στο εσωτερικό, γιατί έχει αυτό το. Ότι θέλει να κερδίσει και τις εθνικές εκλογές. Καλά, εννοείται, μα δεν έχει τολμήσει να πάει να πει αυτό περί ανταλλαγής στην Ευρώπη. Θα το κατακρεβαζόσουν. Κανονικά, δηλαδή πολιτικά. Νομίζω επίσης ότι δεν το έχει τολμήσει. Ότι είναι κακή συμφωνία. Η Ευρώπη την κρότησε. Ούτε για την κακή συμφωνία. Προς τα έξω. Και μάλιστα εδώ ο Μπορτ Βέμπερ, άλλη περίπτωση που θέλουμε να συζητήσουμε. Βασικώσει το αποφύγανε αυτό το θέμα. Γιατί όλοι, μα δεν μπορεί να υπάρξει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένας βουλευτής, ένας υπρόβλεπτος, πριν της άγρια δεξιάς, κάτι Ούγγροι εκεί που υποστηρίζανε τον Κρουεύσκι, τον εχθρό της Ελλάδας, που βάλει τα γάλματα, τον εχθρό της Ελλάδας, που είναι τώρα έχει θυσιάσει στην Ουγγαρία, έξω από κάτι Ευρωπαϊκό δεν υπάρχει βουλευτής, οποιαδήποτε δημοκρατικό πολιτικό, που να μην είναι υπέρ της συμφωνίας των προσφόρων με διθυράμβους. Τι είναι η πραγματική κατάσταση και σας αίσθηση και την εκτίμηση. Να αφήσουμε τη Νέα Δημοκρατία και πάμε στο κλίμα αλλαγής, γενικότερα στον χώρο της κεντροαριστεράς. Λοιπόν, ανακοινώσει αυτές τις μέρες, είπαμε και πριν ότι είχαμε τον κύριο Αρδουλάκη, χθες επίσης συνάδελφό σας, υποψήφιο ευρωβουλευτή με το κοινά και εκεί. Σήμερα είχαμε και ανακοινώσεις του κοινά που λένε ότι ούτε η δεξιά της Νέας Δημοκρατίας, ούτε η νεοδεξιά του ΣΥΡΙΖΑ. Και όπως ξέρετε, λόγω της πορείας από 15 μέχρι σήμερα, υπάρχει πολλοί κόσμος ο οποίος θεωρεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έχει κάνει σταθεί εντελώς προς τον πραγματισμό, προς τη δεξιά, προς τη συντήρηση και προς την λιτότητα και αυτές τις λογικές γερμανικές εντός εκπαισίων. Εσείς έχετε αυτή την αίσθηση και θα συνεχίσει έτσι, πιστεύετε, δηλαδή, αυτό έχει δώσει αληθείας. Ναι, κοιτάξτε, αν το θεωρήσουμε με αυτό το κριτήριο, όπως θα λέει το Κινάλ, στην προσπάθειά του απελπισμένη να διαφοροποιηθεί από το ΣΥΡΙΖΑ, τότε θα πούμε ότι στην Ελλάδα η πραγματικά προοδευτική είναι μόνο 5%, που είναι το Κινάλ, 6%. Όλοι οι άλλοι είναι στη συντήρηση με τον ένα τον άλλο τρόπο. Και βέβαια, αν πάρουμε υπόψη μας τις πολιτικές που έχουν ακολουθηθεί, τότε, επειδή και το ΠΑΣΟΚ Κινάλ είχε ακολουθήσει παρόμοιες πολιτικές με αυτές που κατακρίνει τώρα. Δηλαδή, όχι, είχε ξεκινήσει τη λεγόμενη μνημονιακή περίοδο. Ναι, ναι. Άρα δεν έχει μείνει. Άρα και αυτό μπαίνει. Πολιτικό, αλλά δεν έχει μείνει κανένα. Αυτό είναι το θέμα και εγώ. Λοιπόν, λένε ανοησίες, ας πούμε, στην προσπάθειά τους να διαφοροποιηθούν. Και να εξηγήσουν το εξής μεγάλο παράδοξο. Ότι η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία γυρνάει προς τα αριστερά. Η Ευρωπαϊκή Σοσιαλδημοκρατία θεωρεί τον πιο αξιόπιστο σύμμαχο από το χώρο της αριστεράς το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Τσίπρας καλείται στα διεθνή σεμινάρια. Αναφέρθηκε στην πρόσφατη πρόταση στις πανικές εκλογές. Σε όλα. Λοιπόν, και επειδή δεν μπορούν να δικαιολογήσουν αυτό, δεν μπορούν να δικαιολογήσουν πώς. Τους έχουν, γιατί είναι η ηγεσία των Σοσιαλδημοκρατών είναι έξαλλη την κυρία Γερμανία. Και βρίσκουν διάφορα πράγματα που τα λέγαμε παλιά στα αμφιθέατρα, ότι είστε και εσείς δεξιοί και εσείς δεξιοί και μόνο εμείς είμαστε αριστεροί. Εντάξει. Δηλαδή είναι τέτοιο, είναι επίπεδο αμφιθέατρο και κάτω. Δεν λέει τίποτα. Άρα εσείς δεν ανησυχείτε ότι αυτό που περιγράψαμε έχουμε τον ίδιο τρόπο. Γιατί κάθε φορά έχει διαφορετικές δυνατότητες, διαφορετικές συνθήκες, ακόμα και κοινωνική δομή. Δεν φοβάζομαι ότι θα γίνει κάτι που το είπαμε για τις άλλες χώρες, ότι ουσιαστικά επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ εμφανίστηκε το 2015, ουσιαστικά το 2010 και νωρίτερα, ως τελευταία ελπίδα του ελληνικού λαού, εντός εισαγωγικών, για κάτι καλύτερο, και μετά θεωρείται και από πολλούς ότι αναγκάστηκε να προσαρμοστεί. Άρα, το πολιτικό σύστημα έχει πρόβλημα γιατί δεν υπάρχει καμία, όπως είπατε και εσείς, δύναμη η οποία να μην έχει μπει ή να μην έχει λερωθεί εισαγωγικά από τα μνημονία. Άρα ο γενικός, οι Έλληνες πολίτες μου, θα υπάρχει μια φόβος να πάνε ριζοσπαστικά ή τα αριστερά, που αριστερά βλέπουμε στην Ελλάδα, ακροαριστερά, πολιτισμικά λέμε. Αλλά να πάει και αυτό στην ακροδεξιά, να ρωτηθεί και εδώ. Είδαμε και λίγο με τις πρέσπες αυτό το φαινόμενο. Έστω και έτσι, γιατί δεν ήταν ουσιαστικά και μαζικό, να τα λέμε. Έτσι, κοιτάξτε, καταρχήν ο ΣΥΡΙΖΑ αναγκάστηκε να κάνει έναν επόδειο συμβασμό. Έδωσε μια μάχη, την πήγε μέχρι το τέλος και αναγκάστηκε να κάνει συμβασμό. Η αναγκαστική λύση θα ήταν να φύγουμε από την
την Ευρωζώνη. Σε αυτή την περίπτωση η χώρα θα είχε ίσως και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η χώρα θα είχε περάσει μια πολύ σπηρεμένη καταστροφή και οι αριστεροί, όσο του είχαν κρεμάσει στην πλατεία συντάγματος, δεν θα έβγαιναν το σπίτι, θα του πετροβολούσαν. Δηλαδή εντάξει. Διάσωσε αυτή το συμβιβασμό που ήταν πολύ πράγματα την οικονομία, αλλά και τη συμμετοχή. Αλλά και την τιμή τη αριστερά με κάποια ότι έχουμε στο χέρι τα λογικά μα, γιατί περί αυτού πρόκειται. Εάν πηγαίναμε και ακολουθήσουμε αυτά που έλεγε ο Βαρουφάκης, το διαβόητο Plan B που το κάνει μετά, και αρχίσαμε και μοιράζαμε στους δημοσίους υπαλλήλους και γενικά σε όλο τον κόσμο, αντί για χρήματα χαρτάκια, θα μας κυνηγάγανε ακόμα. Ακόμα θα μας κυνηγάγανε. Δηλαδή θα είμαστε τα βουνά. Εδώ, Τρυπόλεως και θα τα δούμε στην ταινία του κ. Βαρουφάκη. Αυτό δεν γινόταν. Τώρα, από εκεί και πέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ προσπάθησε να εφαρμόσει με την μεγαλύτερη κοινωνική ευαισθησία τα μέτρα αυτά. Και τώρα που του βγήκα από την κοινωνική επιτροπή ευκαιρία, προσπαθεί να βλύνει τα κοινωνικά προβλήματα, δίνοντας το πλεόνασμα όπως έκανε και το 2016 και το 2017 και το 2018 και τώρα στους πολίτες που έχουν περισσότερο ανάγκη. Άρα είστε αισιόδοξος. Και νομίζω ότι δυστυχώς δεν έχει υπάρξει καλή επικοινωνιακή διαχείριση της καθημερινότητας της κυβέρνησης. Δηλαδή έχουν γίνονται σε πράγματα σε μέρους υπουργεία, μικρά αλλά πολύ σημαντικά βήματα, τα οποία η κοινή γνώμη δεν τα παίρνει υπόψη. Δηλαδή καταρχήν έχει τελειώσει η διαφορά. Πρέπει να ξέρουν οι ακροατές σας ότι δεν υπήρχε έργο, δεν υπήρχε επένδυση δημόσια ή ιδιωτική που να μην έπεφτε μίση στην προηγούμενη. Δεν υπήρχε ούτε μία. Λοιπόν, το αλέτο δεν υπάρχει. Αυτό έχει γίνει και νοικοκύρα καλύτερα. Υπάρχουν καλύτερα στελέχη. Στα νοσοκομεία δεν έχουν γυρίσει ορισμένες δουλειές που ο κ. Μητσοτάκης θέλει να δώσει το νοσοκομείο στους ιδιώτες, έχουν γυρίσει αντίστροφα μέσα, παραδείγματος χάρη ο καθαρισμός των νοσοκομείων. Με αποτέλεσμα, ο μόνο ευαγγελισμός από αυτό το πράγμα εξυπηρετεί 2 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι αλήθεια, έχει γίνει σίγουρα. 2 εκατομμύρια. Εκεί πέρα όμως, έχουν γίνει πράγματα σε ελληνικά. Δεν οφείλεται λίγο αυτό που λέτε, ότι δεν επικοινωνεί καλά τις τομές που κάνει. Και από την άλλη πλευρά γίνεται, όπως υποθήκατε προηγούμενα, γίνεται αμέσως θέμα όταν λέει κάτι κάποιος υπουργός το οποίο είναι υπερβολικό ή είναι λίγο πολιτικά incorrect, πολιτικός ή ορθόν, ας πούμε. Δεν είναι και θέμα ότι ο κόσμος έχει κουραστεί όπως τόσο μεγάλο πολιτικό διάστημα και προφανώς δεν μπορεί τώρα να κάνει κάποιο στάδιο και να το δούμε αύριο όλοι να γυρίσουμε στο 2004, στο πικ. Όχι. Δεν μπορούμε. Θεωρείτε όμως ότι αυτή η κούραση δεν φοβάστε πάλι το προηγούμενο ενδεχόμενο που σας είπα. Νομίζω ότι. Γιατί νομίζω ότι είναι φόβος πολλών ανθρώπων που είμαστε στην Ελλάδα. Ότι υπάρχει τέτοιο κίνδυνο στην Ελλάδα. Βλέπουμε φαινόμενα τέτοια. Βλέπουμε μια ένταση, ας πούμε, τώρα σε εκλογές. Δεν ξέρω αν σας τη βλέπετε. Ίσως να τη βλέπουμε περισσότερο στο τοπικό επίπεδο. Είναι και τοπικέ προσωπικέ σχέσει. Βλέπω μια ένταση γιατί κάποιοι θέλουν να εκτονωθούν. Και συνήθως γίνεται και τυφλά αυτό. Ναι, εντάξει, υπάρχει σίγουρα κοινωνική ένταση ακόμα. Έχει πέσει σε σχέση με τις εποχές των αναπτυσσόμενων του 2011. Εντάξει. Και σιγά σιγά με τα μέτρα, αυτά, όσο οι άνθρωποι ελπίζουν και βελτιώνουν λίγο-λίγο τη ζωή τους, τόσο μειώνεται ο φόβος και η οργή και το κομίδος και μεγαλώνει η θετική διάθεση, η ισοδοξία και η προσμονή μέσα της ευτυχίας. Ωραία, και πριν σας ευχαριστήσω πάλι για μια φορά και να σας ευχηθώ και καλή επιτυχία στις σε μία εβδομάδα, 9 μέρες ουσιαστικά. Θα σας κάνω μια ερώτηση που δεν πρόκειται να μου την απαντήσετε, αλλά θα την κάνω γιατί αυτή τη δουλειά σας. Το ξέρετε πολύ καλά εσείς. Δεν υπάρχουν αδιάκριτες ερωτήσεις, υπάρχουν αδιάκριτες απαντήσεις. Και η μία απάντηση. Ναι. Πότε θα γίνουν εθνικές εκλογές? Οπότε θα γίνουν κάνουμε κάτω τον Οκτώβριο. Α, κάτω τον Οκτώβριο. Ωραία. Λοιπόν, θα βλέπουμε κάτω τον Οκτώβριο. Υπάρχουν και άλλες πληροφορίες, όπως ξέρετε. Όχι, εντάξει, αυτό είναι επειδή
δημοσιογράφοι στην Ελλάδα, όχι εσείς φυσικά που κάνετε μια πολύ μεγάλη, αλλά οι πολιτικοί συντάκτες, επειδή δεν θέλουν να κάνουν ρεπορτάζ, αναβασούν δύο προσφυγή θέματα. Όταν δεν γίνονται εκλογές, γίνεται ένα σχηματισμό. Και όταν δεν γίνονται, τελειώνει ένα σχηματισμό, πρέπει να μιλάμε για το πότε έχει εκλογή. Είναι η παράδοσή μας όμως, γιατί ξέρετε ότι εσείς, παραλαμβάνω, γιατί είστε πολύ σαφείς, έχετε ασχοληθεί πολύ και με την νεότερη ελληνική ιστορία. Ξέρετε ότι μέχρι ένα σημείο, με τα αποτέλεσμα και λίγο ακόμα, είχαμε μια πολύ ανώμαλη εισαγωγικά πορεία πολιτική κτλ. Δεν είμαστε εμείς, είμαστε α πούμε η γενιά και από πάνω πολύ τυχεροί θεωρούμε. Γιατί οι επιθέτες μετά την μεταπολική έχουν περάσει. Άμα σκεφτούμε ότι γινόταν πριν και λέμε και πάλι πριν, α πούμε, τα λεπτά. Φυσικά θα φανταστούμε, δηλαδή. Ναι, αλλά έχουν περάσει 45 χρόνια. Έχουν περάσει 45 χρόνια, πολλά έτσι. Αλλά είμαστε. Και 45 και αυτό, εντάξει. Δηλαδή πάλι θα γίνουν οι εκλογές στην ώρα του για να γίνουμε μια κανονική χώρα, όπως όλες τις κανονικές χώρες. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ήταν τιμή για μένα. Αρκαδία 938.